Καλό ταξίδι. Εγώ μεθαύριο θα τον παντρέψω, γιατί δεν είχε προλάβει να παντρευτεί. Με την κοπέλα που αγαπούσα θα τον παντρέψω. Εκείνο όμως που θέλω, γιατί ο Αντώνης έφυγε, ήταν ένα άξιο παιδί, ένας έτοιμος, αξιοπρεπής άνθρωπος, με ένα τεράστιο φιλανθρωπικό έργο, με ένα τεράστιο έργο στην εκκλησία, που ούτε η εκκλησία το εκτίμησε, ούτε η αστυνομία το εκτίμησε που τους έκανε τόσες δωρεές. Και εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε την Πέμπτη σε ένα δικαστήριο. Απ' τη μία τον έβαλαν ότι συζεί με μία Αλβανίδα και απ' την άλλη τον έλεγαν αφιλόφιλο, τον έλεγαν αδερφή, τον έλεγαν τα πάντα που δεν ήτανε, γιατί αν ήτανε δεν θα με πειράζει καθόλου. Έγινε ένα δικαστήριο την Πέμπτη γιατί τον είχαν κατηγορήσει ότι έκλεβε ρεύμα από το διπλανό εκκλησάκι. Που εκείνος όταν έγινε η πυρκαγιά του 17, εγώ είχα δωρήσει γεννήτριες και είχε περάσει το καλώδιο να έχει η εκκλησία φως εκείνες τις 6 μέρες που είχε κοπεί το ρεύμα. Για μένα ο γιος μου ζει και θα ζει μες στην καρδιά μου και μέσα σε όλους τους φίλους. Το αισχρό μπούλινγκ, οι άψιοι πεθαίνουν. Οι ανάξιοι δυστυχώς, και επειδή ο κύριος Θοδωρικάκος είναι από εδώ 100 μέτρα το σπίτι του από εμάς, θα ήθελα πάρα πολύ να ψάξει λίγο το θέμα της Αρεόπολης. Ήταν αξιοπρεπής, έντιμος ο Αντώνης Αλέξανδρος Παναγάκος, 42 ετών, σπούδασε στο εξωτερικό με 3 γλώσσες, ένα παιδί ευαίσθητο, αξιοπρεπές, όμορφος, ένας άρχοντας με το πούρο του, με τα ακριβά του όλα, και αυτή τη στιγμή θα τον παντρέψω νεκρό την Τετάρτη. Πήρε τηλέφωνο ένα φίλο του και του παντίο και άκουσε τον πυροβολισμό και με πήρε, ήμουν στο Γήθιο. Δεν πρόλαβα, τους είπα στο νοσοκομείο στη Σπάρτη, αν γίνεται να δωρήσετε τα όργανά του. Να ξέρω ότι υπάρχει, αλλά δεν προλάβανε. Λοιπόν, έχει πει πολλά τώρα εδώ η μάνα. Έχει πει πολλά τώρα εδώ η μάνα. Καταρχήν, σεβόμαστε πάλι συλληπιτήρια, θερμά συλληπιτήρια. Βλέπουμε τον πόνο της, αν και